Έχω την χαρά και την τιμή σήμερα να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο τον Βαγγέλη τον Κωνσταντίνο, ο οποίος είναι κοινωνικός ψυχολόγος, επιστημονικός υπεύθυνος του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων Ήλιος των Δήμων Νέας Μύρνης και Αγίου Δημητρίου σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ. Η συνέντευξη αυτή πραγματοποιείται επ' αφορμή της Παγκόσμιας ημέρας κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους, η οποία ήταν 26 Ιουνίου του 2021. Λίγες μέρες νωρίτερα, εμείς έχουμε ξεκινήσει τις εκπομπές αρχές Ιουλίου, αλλά είναι ένα θέμα πολύ δύσκολο, πολύ ενδιαφέρον για μένα. Η δικιά μας η γενιά και εμένα, αλλά και του Μανώλη του Ολλανδέζου εδώ, ο οποίος είναι στη ρύθμιση του ήχου και τον ευχαριστούμε, έχει δει πάρα πολλά τότε νέα παιδιά, φίλους μας, να φεύγουν, να πηγαίνουν σε ιδρύματα, γενικά να καταστρέφουν τη ζωή τους με αυτό το πρόβλημα των ναρκωτικών. Και γι' αυτό το λόγο επέλεξα αυτή να είναι η πρώτη συνέντευξη που κάνουμε με κάποιον άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά το θέμα, γιατί θεωρώ ότι έχει ενδιαφέρον να την ακούσουν όλοι και να αποκρισταλώσουν μία γνώμη και για τα ναρκωτικά γενικότερα, αλλά και για τον ήλιο. Καλησπέρα, κύριε Κωνσταντίνου. Να ξεκινήσουμε με θέματα καθαρά που αφορούν επιστημονικά, θα έλεγα, να πούμε πώς μπορούμε να ορίσουμε την εξάρτηση, τι είναι η εξάρτηση. Ωραία. Καλησπέρα, κύριε Παπαδάκου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση να έρθω σήμερα εδώ να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι η εξάρτηση είναι ένα σύνθετο, πολυπαραγωγικό πρόβλημα που ο άνθρωπος έχει να κάνει με αυτό από τα παλιά χρόνια. Στις σημερινές συνθήκες τις πολύ πιεστικές και με αφορμή την πανδημία που περάσαμε, αλλά και για πολλούς άλλους λόγους, φαίνεται ότι υπάρχει μια αύξηση των εξαρτήσεων. Είναι ένας τρόπος δηλαδή η εξάρτηση να μπορέσει να τα βγάλει πέρα στην καθημερινότητά του ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν μπορεί να το κάνει αυτό με καθαρά ψυχικούς τρόπους. Χρησιμοποιεί λοιπόν ένα υποκατάστατο για να μπορέσει να κάνει τι, να μπορέσει να παραμείνει ήρεμος, να μπορέσει να κοιμηθεί ίσως, να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες και τις προκλήσεις της καθημερινότητας. Ναι. Ποιοι παράγοντες συμβάλλουν στην εξάρτηση? Πολύ ωραία. Σύμφωνα με έγκριτους ειδικούς, θα αναφέρω εδώ τον Όλιβεν Στάιν, για να εξαρτηθεί κάποιος πρέπει να πληρούνται οι εξής τρεις προϋποθέσεις. Θα πρέπει να έχει άμεση πρόσβαση στην ουσία, την εθιστική ουσία. Θα πρέπει να είναι ένας άνθρωπος που έχει ελλείμματα ψυχικά, έχει δηλαδή δυσκολίες να τα βγάλει πέρα στην καθημερινότητά του, και ένας άνθρωπος ο οποίος ζει ταυτόχρονα σε μια οικογένεια και σε μια κοινωνία που είναι σε κρίση. Αν πληρούνται αυτές οι τρεις προϋποθέσεις, τότε καθίσταται ορατός ο κίνδυνος εγκατάστασης μιας εξάρτησης. Ναι. Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο, και οι νέοι, αλλά και περισσότερες ηλικίες και οι ενήλικες, κινδυνεύουν περισσότερο να εξαρτηθούν, που λέμε? Θα λέγαμε ότι κινδυνεύουν οι νέοι, οι οποίοι έχουν πολύ άγχος. Με άλλα λόγια, αυτό που πήγα να πω και πριν είναι ότι η επιλογή μιας εθιστικής ουσίας δεν έχει σκοπό την αυτοκαταστροφή ή δεν έχει σκοπό ο νέος που τη χρησιμοποιεί να κάνει κακό στον εαυτό του. Κυρίως προσπαθεί μέσα από την ουσία να αυτονομηθεί από την οικογένειά του. Όμως εδώ μιλάμε για μια ψεύδο αυτονόμηση. Δεν καταφέρνει τελικά να ενηλικιωθεί, να πατήσει τα πόδια του, να κατακτήσει την αυτονόμηση που είναι προς την πλευρά της υγείας. Επίσης προσπαθεί να κατευνάσει το άγχος του και όλα τα δυσφορικά συναισθήματα. Δηλαδή, θα λέγαμε, ας πούμε, ότι η πιο επίγουσα διάσταση της εθιστικής οικονομίας είναι η προσπάθεια ενός ατόμου να απαλλαγεί από τα δυσφορικά συναισθήματα που νιώθει. Βαρεμάρα, ανία, ναι, στενοχώρια, άγχος, όλα αυτά που δεν μπορεί να τα διαχειριστεί διαφορετικά, επιλέγει ένα τέτοιο τρόπο. Ναι. Προξενεί σε πολλούς ανθρώπους, το έχω συζητήσει το θέμα. Γιατί όλο και περισσότερο νέοι στρέφονται σήμερα στις ουσίες και σε άλλες εθιστικές συμπεριφορές, κυρίως? Λοιπόν, οι νέοι πολλές φορές δοκιμάζουν τις ουσίες στην περίοδο της εφηβείας.
Ο λόγος που τις δοκιμάζουν τότε είναι πολλές φορές η πίεση των συνομιλίκων, είναι η ανάγκη τους να διαφοροποιηθούν από τις προηγούμενες γενιές, είναι η έλξη του απαγορευμένου, είναι η έλξη που ασκεί ο κίνδυνος, είναι η, πολλές φορές ας πούμε η επιθυμία τους να προκαλέσουν τους κανόνες και τα όρια και τους νόμους. Όμως πρέπει να... Breaking the law που λένε ακριβώς τα τραγούδια. Σωστά. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η δοκιμή και μόνο των ουσιών δεν αρκεί για να γίνει κάποιος εξαρτημένος. Αυτό που θα παίξει τον κυρίαρχο ρόλο είναι τα ελλείμματα που έχει το άτομο αυτό στον ψυχισμό, τα κενά στον ψυχισμό, που θα τα γεμίσει με τις ουσίες. Σωστά. Και μπορούμε να πούμε ποια είναι αυτά. Συνήθως, ας πούμε, τα παιδιά αυτά έχουν μικρή ανοχή στη ματέωση. Δεν αντέχουν τις ματαιώσεις. Ματαιώσεις υπάρχουν σε όλες τις σχέσεις. Ναι, σωστά. Δεν μπορούν να περιμένουν. Δηλαδή, επίσης, ο εξαρτημένος ζει κάτω από την τυραννία μιας ανάγκης για άμεση ικανοποίηση, για άμεση ανακούφιση. Μάλιστα. Δεν μπορούν να μείνουν μόνοι τους. Δηλαδή, το να μένει κανείς μόνος του είναι και μια ικανότητα που κατακτιέται σταδιακά. Μη μπορώντας λοιπόν να τα βγάλουν πέρα με τέτοιες καταστάσεις, επιλέγουν να επαναλάβουν τη χρήση και τελικά να εξαρτηθούν από μια ουσία. Και να γίνουν εξαρτημένοι. Να γίνουν εξαρτημένοι. Ναι. Μια που λέτε για καταστάσεις, τώρα έχουμε ζήσει 1,5 χρόνο μια κατάσταση με πανδημία, με lockdown, με όλα αυτά. Πόσο επηρέασε αυτό τη χρήση των εξαρτησιογόνων ουσιών, ναι, η πανδημία δηλαδή που ζούσαμε, και ακόμη δεν έχει τελειώσει, αλλά είμαστε στο τέλος, ελπίζουμε. Λοιπόν, φάνηκε από έρευνες που έγιναν πρόσφατες ότι στην περίοδο της πανδημίας είχαμε μια αύξηση της χρήσης ηρεμιστικών, ψυχοφαρμάκων. Μάλιστα. Και αντικαταθλιπτικών. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι χρησιμοποίησαν τέτοια σκευάσματα προκειμένου να τα βγάλουν πέρα με τον εγκλεισμό και με την αγωνία και το άγχος, την επισφάλεια, ναι, και την οικονομική επισφάλεια, πολύ αλλά σωστά και γενικότερα. Ναι. Χωρίς να ξέρουμε πότε θα τελειώσει αυτή η διαδικασία, για να μπορέσω να το αντέξω, φάνηκε από τα λύματα ότι έχει γίνει υπερβολική χρήση τέτοιων ουσιών. Ναι. Γενικότερα οι ψυχοπιεστικές καταστάσεις οδηγούν ανθρώπους που δεν μπορούν να αντέξουν να κάνουν χρήση ουσιών. Μάλιστα. Γενικά, πώς αντιμετωπίζουμε αυτό την εξάρτηση γενικά, τι βήματα μπορούμε να κάνουμε, πώς αντιμετωπίζεται. Η εξάρτηση λοιπόν αντιμετωπίζεται στα κράτη με δύο τρόπους, με τη θεραπεία, οπότε υπάρχουν θεραπευτικά προγράμματα, προγράμματα που άλλοτε δίνουν υποκατάστατα, άλλοτε είναι στεγνά προγράμματα. Και αντιμετωπίζεται επίσης και με την πρόληψη. Φάνηκε έτσι σε παγκόσμιο επίπεδο ότι επειδή πρόκειται για μια πολύ δύσκολη κατάσταση, μια δύσκολη ιστορία, η θεραπεία δεν επαρκούσε για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων. Mm-hmm. Τα ναρκωτικά βρίσκονται παντού, μπορεί κανείς να τα βρει και μέσω του διαδικτύου πλέον. Και αποφάσισαν, ας πούμε, τα κράτη εδώ και δεκαετίες τώρα να επενδύσουν στην πρόληψη, στα προγράμματα πρόληψης, που έχουν στόχο την μείωση της ζήτησης. Δηλαδή, να μην χρειαστεί το νεαρό άτομο να ζητήσει ουσίες προκειμένου να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Να πούμε λίγο παραπάνω για την πρόληψη, γιατί είναι ενδιαφέρον. Ναι. Νομίζω ότι η πρόληψη πολύ σωστά σε όλα τα πράγματα, αλλά και σε αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ακριβώς τι εννοούμε πρόληψη των εξαρτήσεων, από ποιους εφαρμόζεται και σε τι αποσκοπεί τελικά? Πολύ ωραία. Η πρόληψη των εξαρτήσεων στην Ελλάδα κυρίως εφαρμόζεται από το δίκτυο των 75 κέντρων πρόληψης του ΟΚΑΝΑ, του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών, ο οποίος τα έχει ιδρύσει σε συνεργασία με τις εκάστοτε τοπικές αυτοδιοικήσεις και καλύπτουν τους 50 από τους 51 νομούς της χώρας. Μάλιστα. Είναι τομεοποιημένα. Στην περιοχή εδώ που ζούμε, στη Νέα Σμύρνη, υπάρχει το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων Ήλιος, που εφαρμόζει προγράμματα πρόληψης στο Δήμο της Νέας Μήνης και στο Δήμο του Αγίου Δημητρίου. Είναι διαδημοτικό. Μάλιστα. Πείτε μου λίγο παραπάνω για να γνωρίσουν, ναι, και οι ακροατές μας, ποιες είναι οι δράσεις του Κέντρου Πρόληψης Ήλιος. Πολύ ωραία. Η πρόληψη λοιπόν απευθύνεται στο γενικό πληθυσμό. Μάλιστα. Όχι σε ήδη εξαρτημένους χρήστες. Αυτό να το τονίσουμε, ότι, ναι, έχει ενδιαφέρον. Ναι. Είναι στο γενικό πληθυσμό. Δουλεύουμε πάρα πολύ με τη σχολική κοινότητα. Και όταν λέμε σχολική κοινότητα, εννοούμε με τους εκπαιδευτικούς, με τους γονείς και με τα ίδια τα παιδιά.
Τι κάνουμε με τους γονείς? Mm-hmm. Κάνουμε σεμινάρια, κάνουμε ομάδες γονέων, κάνουμε ομιλίες σε γονείς πάνω σε θέματα που έχουν να κάνουν και με το μεγάλωμα του παιδιού και με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένα παιδί από την πολύ πρώιμη ηλικία. Εδώ να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι κατά την άποψή μου η πρόληψη πρέπει να εφαρμόζεται πολύ νωρίς. Έχει χαρακτήρα μιας πρώιμης παρέμβασης στην οικογένεια, έτσι ώστε οι σχέσεις γονιού-παιδιού να δημιουργεί, ας πούμε, ένα διευκολυντικό περιβάλλον ως προς την ανάπτυξη. Γιατί τα πρώτα 5 χρόνια της ζωής μας είναι τα πιο σημαντικά ως προς την στροφή προς την υγεία ή προς την παθολογία. Μάλιστα. Αν εκεί τα πράγματα πάνε καλά, τότε έχουν μπει γερές βάσεις που λέμε, ας πούμε. Μάλιστα. Άρα δουλεύουμε πολύ και εγώ προσωπικά με τα νηπιαγωγεία, με τους παιδικούς σταθμούς, γίνονται παρεμβάσεις στους γονείς, γίνονται σεμινάρια στους γονείς πάνω σε όλα αυτά τα θέματα που τους απασχολούν για τα μικρά παιδιά, αλλά και για τη σχέση του ζευγαριού. Μετά γίνονται σεμινάρια εκπαιδευτικών σε όλες τις βαθμίδες. Οι εκπαιδευτικοί και στα μεγάλα σχολεία, στα γυμνάσια και στα λύκεια, αντιμετωπίζουν πλέον ένα σωρό δύσκολα προβλήματα, όπως είναι η ενδοσχολική βία, όπως είναι οι εξαρτήσεις μέσα στο σχολείο, όπως είναι η εξάρτηση από το διαδίκτυο. Μια άλλη μορφή εξάρτησης. Πολύ, ναι, πάρα πολύ. Ίσως μιλήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Αυτό θα έλεγα. Είναι τρομερά ενδιαφέρον θέμα και αυτό για την εξάρτηση του διαδικτύου. Ναι, και ίσως κάποια άλλη στιγμή να το κάνουμε αυτό. Ξεχωριστά αυτό. Ναι. Έτσι λοιπόν οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν έχουν, ας πούμε, την επάρκεια να αντιμετωπίσουν αυτά τα σύνθετα κοινωνικά προβλήματα που έρχονται και εκβάλλουν μέσα στο σχολείο, χρειάζονται συνεχή επιμόρφωση. Είμαστε δηλαδή εκεί για να επιμορφώσουμε, για να στηρίξουμε, για να ενισχύσουμε το έργο των εκπαιδευτικών. Επίσης, γίνονται παρεμβάσεις στους μαθητές μέσα στις τάξεις. Συνδέεται η πρόληψη με το θεσμό των προγραμμάτων αγωγής υγείας, όπως επίσης και με το νέο θεσμό που θα λειτουργήσει πιλωτικά, νομίζω από την επόμενη χρονιά, που έχει να κάνει με τα εργαστήρια δεξιοτήτων που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας. Α, ναι, ναι, σωστά. Mm-hmm. Και ο στόχος είναι να μπορέσουν οι μαθητές μέσα από αυτά τα προγράμματα να αναπτύξουν δεξιότητες ζωής που θα τους βοηθήσουν να αντισταθούν στις ειρήνες της εξάρτησης. Ποιες είναι αυτές? Να μπορώ να εκφράσω τα συναισθήματά μου, να μπορώ να αντισταθώ στις πιέσεις των συνομιλίκων, να μπορώ να επιλύσω τις συγκρούσεις μου. Σωστά. Και πολλές άλλες. Σωστά, σωστά. Μάλιστα. Θα ήθελα να σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Ένα μήνυμα ίσως για την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Συμπληρωματικά θα έλεγα, ας πούμε, ότι πέρα από τις ομάδες αυτές που ανέφερα, η πρόληψη απευθύνεται σε όλη την τοπική κοινότητα. Όλοι μπορεί να γίνουν αρρωγοί της πρόληψης. Καθένας από το πόστο του, ας πούμε, από τη θέση του, σωστά, να βοηθήσει στο έργο της πρόληψης, ώστε να γίνει γνωστό. Το Κέντρο Πρόληψης Ήλιος παρέχει δωρεάν τις υπηρεσίες του στους δημότες της Νέας Μήνης και του Αγίου Δημητρίου και μπορούν πολύ εύκολα να τηλεφωνήσουν και να ζητήσουν βοήθεια συμβουλευτική ή να συμμετέχουν σε κάποια από τα προγράμματά μας. Μάλιστα. Φαντάζομαι στην ιστοσελίδα υπάρχουν όλες οι πληροφορίες. Υπάρχει ιστοσελίδα και υπάρχει και προφίλ στο Facebook που εκεί ανακοινώνονται όλες οι δράσεις που πρόκειται να συμβούν. Ωραία. Αυτό να το γνωρίζουν λοιπόν όσοι θέλουν, να παρακολουθήσουν και το Facebook και την ιστοσελίδα, να έρθουν σε επικοινωνία όσοι ενδιαφέρονται. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Και ελπίζω να τα. Όχι, ελπίζω, θα τα ξαναπούμε σύντομα και για άλλα θέματα, ιδιαίτερα για αυτό του διαδικτύου που απασχολεί πάρα πολλά νέα παιδιά επίσης. Mm-hmm. Είναι ένα σύγχρονο ναρκωτικό και αυτό πια. Ερχόμενος εδώ σήμερα στο στούντιο, περνώντας από την πλατεία, έβλεπα παρέες νέων παιδιών στην καφετέρια, οι οποίοι δεν μιλούσαν μεταξύ τους, κοιτούσαν όλοι ένα κινητό. Θα πιστεύω ότι θα χρειαστεί να κάνουμε και μια ιδιαίτερη εκπομπή σε αυτό. Σας ευχαριστώ και πάλι. Και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε στο έργο σας. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.